ξεκινήσω ότι ήταν πολύ λυπηρή η διαδικασία να κοπούν οι άλλοι βουλευτές από τη δευτερολογία. Δεν το έχω ξαναδεί να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Μου φαίνεται και αδιανόητο και ακατανόητο. Και όταν ο κύριος πρόεδρος συνειδητοποίησε το λάθος που είχε γίνει, γιατί όλοι το βλέπαμε, θα μπορούσε να το διορθώσει. Ανταυτού μπήκε σε μια διαδικασία ανταγωνισμού. Αυτό δεν μας καλύπτει, νομίζω, εδώ σαν διαδικασία συζήτησης. Είναι λυπηρό. Πριν έρθω στην κριτική επί των άρθρων, πρέπει να πω ότι με απασχόλησε ένα βασικό ερώτημα που μας απασχολεί όλους. Γιατί το κάνει, γιατί το καταθέτει αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Τη στιγμή που όλοι οι φορείς και οι επιστήμονες που έχουμε καλέσει σε ακρόαση, έχουν γράψει όλη η αρθρογραφία, είναι κατά. Κανείς δεν το υποστηρίζει. Δεύτερον, η ίδια η κυβέρνηση το ψαλιδίζει. Το ψαλιδίζει βέβαια γιατί καταλαβαίνει την αντισυνταγματικότητά του, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό αντισυνταγματικό χαρακτήρα του. Και επίσης έχει μεγάλο οικονομικό κόστος. Γιατί αυτά τα λεπτά να μην πάνε σε άλλη κατεύθυνση που να είναι πραγματικά ο εξανθρωπισμός των φυλακών, να σταματήσουμε να πληρώνουμε όλα αυτά τα πρόστιμα που έχουμε από τις συνεχείς καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που φτάνουν τώρα το 1 εκατομμύριο και θα συνεχίσουν φυσικά να έρχονται. Γιατί να μην φτιάξετε, γιατί να μην δώσετε. Σκεφτείτε κύριε Υπουργέ, πραγματικά πόσο θα δικαιωνόσασταν σε μια κοινωνία που θα φτιάχνετε ένα νοσοκομείο φυλακών. Αντί για μια φυλακή υψίστης ασφαλείας, ένα νοσοκομείο φυλακών που να δίνει υγεία στους ανθρώπους. Σκεφτείτε το αυτό. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν υπουργός, θα το είχα σαν όραμα. Να κάνω εναλλακτικές μορφές για την κράτηση των ανηλίκων. Σκεφτείτε τι περηφάνεια θα ένιωθε οποιοδήποτε υπουργός προχωρούσε τέτοια πράγματα. Και έρχομαι να καταλήξω ότι έρχεται ένα τέτοιο νομοσχέδιο γιατί πραγματικά ενέχει μια υπερδεξιά, με λυπεί που το λέω αντίληψη, αλλά έτσι είναι, υπερδεξιά, δεν θέλω να... που λέει ότι που πρημοδοτεί την καταστολή, την πειθάρχηση, την τιμωρία, την εξόντωση, την εκδίκηση. Και στις φυλακές το κάνει με τους απεργούς. Οι απεργίες χαρακτηρίζονται παράνομες και κατακριστικές και μετά επιστρατεύονται οι απεργοί. Αυτό το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να γίνεται αυτή η ακρότητα, να γίνεται συνέχεια. Με τους δάσκαλους, με τους αναφτεργάτες, με τους εργαζόμενους στο μετρό, τώρα με τη ΔΕΗ. Ενώ ξέρουμε όλοι και από τις αναλύσεις ότι υπάρχει διαθέσιμο, αρκετό διαθέσιμο ενεργειακό φαρτίο επαρκές, παρόλα αυτά επιλέγουμε επιστράτευση. Θέλει λοιπόν η κυβέρνηση να μην παράξει πραγματικά έργο πρόνοιας. Θέλει να δείξει σιδερένια πυγμή για όσους αντιστέκονται ή όσους παραβατούν. Σε μια περίοδο που η παράβαση, η παραβατικότητα είναι μια ρευστή έννοια. Και επίσης μια που δεν έχει πραγματικά να δώσει ελπίδα στον κόσμο, κτίζει συνενέσεις, επενδύοντας στο φόβο, στην μυσαλλοδοξία, στην ξενοφοβία, στη μνησικακία. Στην δαιμονοποίηση του άλλου, είτε είναι ο μετανάστης, ο ιδευτής εγκληματίας, ο απεργός, ο εσωτερικός εχθρός. Όμως, κύριε Υπουργέ, να ξέρουμε ότι όταν έχουμε τέτοια πολιτική, πρόσκαιρα παίρνουμε πόντους. Αλλά είναι καταστροφικό και για την κοινωνία και για τη δημοκρατία να κτίζουμε έτσι. Εμείς σας έχουμε κάνει επανειλημμένα προτάσεις και σαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πραγματικά και σαν Επιτροπή Σοφρονιστικού, για μια εντελώς άλλη κατεύθυνση, με ευεργετικές διατάξεις, που να ισχύσουν, ας πούμε, οι ευεργετικές διατάξεις για τον νόμο των ναρκωτικών που έχει ψηφιστεί, να έφερετε το νέο σοφρονιστικό κώδικα που ενισχύει τις αγροτικές φυλακές, ενισχύει τις άδειες, ενισχύει τα μεροκάματα, ενισχύει τα προγράμματα, ενισχύει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δομές ανηλίκων άλλες αντί της φυλακής κλπ. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι καταρχήν αντισυνταγματικό η βασική του ιδεολογία που
εισάγει επιβαρυντική διάκριση σε κρατούμενους, καταντάζοντας τα αδικήματα για τα οποία έχουν καταδικαστεί ή κατηγορούνται με κριτήρια εντελώς εξονομικά, ηθικο-ιδεολογικά. Και τι κάνουμε? Την ώρα που ο άνθρωπος εκτείει την ποινή του, γίνεται μια νέα επιμέτρηση, μια νέα ποινή, πέρα από αυτή που ορίζει ο νόμος, πέρα από αυτή που επιβάλλει ο δικαστής. Είναι δυνατόν να παρεμβαίνει ο νομοθέτης και να μεταβάλει αυτή τη συνθήκη μετά? Ποια ασφάλεια δικαίου έχουμε? Φέρατε αλλαγές, έτσι. Τα 10 χρόνια τα κάνατε 4, τα 4 τα κάνατε 2. Είχαμε μια πιο light version. Κάτω από το υπό την πίεση, υποτίθεται, του προοδευτικού πόλου εδώ πέρα. Δύο πράγματα όμως. Το βασικό αντισυνταγματικό χαρακτήρα που κάνει διάκριση στους ανθρώπους πέρα από την περιορισμό της ελευθερίας τους, τους βάζει στις φυλακές αυτές τρίτου τύπου που τους στερεί άδειες και που τους στερεί βασικά τους δικαιώματα, δεν τα αλλάζεται. Και δεύτερον, κάθε 2 χρόνια με τυπικές διαδικασίες και πλάγια θα αυξήσετε και πάλι τη διάρκεια που θα κρατούνται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι κάθε 2 χρόνια θα εξετάζεται αν θα συνεχίζουν να κρατούνται εκεί. Με έμεσο λοιπόν τρόπο ξαναβάζετε τη μακροχρόνια κράτηση. Εξόντωση λοιπόν, χωρίς καμιά προοπτική επανένταξης, ηθική και κοινωνική εξόντωση. Τους βάζουμε αυτούς τους ανθρώπους εκεί χωρίς άδεια, τον πιο ευεργετικό θεσμό που έχουμε δει. Τον πιο ευεργετικό θεσμό που μας συνδέει με την κοινωνία και που δίνει μια προοπτική στον άνθρωπο και εκτονώνει και του δίνει ένα λόγο να ζει και να συνεχίζει εκεί χωρίς να φτάνει σε ακρότητες βίας, είτε να αυτοκαταστρέφεται ή να θέλει να καταστρέψει τον άλλον που τον κρατάει. Πολύ απλά, που θα συνέβαινε στον καθένα μας. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς εγκληματίας για να το συμβεί αυτό. Οποιονδήποτε από εμάς μας κλείσουν έτσι με αυτά τα δεδομένα, αυτό θα κάνουμε. Προσκόμματα στην επικοινωνία, στον προαυλισμό, στέρηση από εργασία, εκπαιδευτικά προγράμματα, απεξάρτηση. Και έρχεται το ΠΑΣΟΚ να πει, να κάνετε, λέει, μια ρητή προφορική δήλωση που θα είναι δέσμευση ότι δεν θα αλλάξει ο εσωτερικός κανονισμός. Δηλαδή ότι εν δυνάμει θα μπορούμε να έχουμε αυτά τα προγράμματα, την εργασία, την απεξάρτηση κλπ. Είναι δυνατόν, είναι σοβαρό πράγμα σε ένα νομοσχέδιο να ζητάει οποιοδήποτε κόμμα και μάλιστα κόμμα της κυβέρνησης που το κατεβάζει μαζί να γίνει μια προφορική δέσμευση προς τα βασικά δικαιώματα και προς αυτά που λέει ο σοφρονιστικός κώδικας. Μια προφορική δέσμευση του Υπουργού. Να κάνετε, κύριε Υπουργέ, μια γραπτή δέσμευση σε αυτό. Δεν είναι σοβαρά πράγματα μια προφορική δέσμευση. Μια γραπτή δέσμευση ότι κανένας εσωτερικός κανονισμός δεν θα ξεπεράσει τον ισχύοντα σοφρονιστικό κώδικα όσον αφορά τα δικαιώματα των ανθρώπων, που τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να σας πω δύο πράγματα. Εγώ έχω επισκεφτεί τη φυλακή ανηλίκων και άλλες φυλακές και εκεί όταν ρώτησα τι είναι αυτά που τους έχουν βοηθήσει να τη βγάζουν οι άνθρωποι, είναι δύο πάντα, το μεροκάματο και η εκπαίδευση και βέβαια η άδεια. Έτσι επιβιώνει ο άνθρωπος εκεί, έτσι εξανθρωπίζεται, είναι το μόνο θετικό που μπορούμε να του κάνουμε. Δεύτερον, έχω πάει σε υψίστης ασφαλείας στην Αμερική με την ιδιότητα του ψυχολόγου και σας λέω ότι έχω δει παράσταση Σέξπιρ. Άδειες μπορεί να μην έχουν, αλλά έχουν προγράμματα. Δεν σας λέω εγώ το εγκρίνω, αλλά θέλω να σας πω μια άλλη λογική. Και βέβαια δεν είναι το πρότυπό μου η Αμερική, όμως σας λέω ίσα ίσα. Όμως σας λέω τι γίνεται και στον άλλο κόσμο. Και στις άλλες χώρες που αναφέρατε, δεν υπάρχει αυτή η αποστέρηση όλων των προγραμμάτων, της εκπαίδευσης των δικαιωμάτων, όπως το βάζετε εσείς. Συνεχίζω. Η Ελλάδα στη φύλαξη είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη των καταστημάτων. Ο κύριος Πανούσης το είπε. Έχουμε το Συμβούλιο της Ευρώπης που έχει οδηγία εναντίον του. Εμείς και εκεί θα διαπρέψουμε. Και εκεί θα πληρώσουμε, βεβαίως, μετά.
Και βέβαια το άλλο γεγονός ότι εξαιρεί τους φρορούς από την υποχρέωση στήρησης του νόμου περί οπλοχρησίας. Δηλαδή τους δίνεται τη δυνατότητα να θανατώνουν. Δεν βρίσκω λόγια να το σχολιάσω αυτό. Φανταστείτε τι κύκλους βίας θα υπάρχουν εκεί μέσα. Και κύριε Υπουργέ, όταν έχει γίνει κάτι σαν τη δολοφονία μετά από βασανισμό του Καρέλη, εκεί θα ήθελα να δω πώς θα έπρεπε να παρεμβείτε για το τι υπάρχει μέσα στις φυλακές. Όχι να δώσετε τη δυνατότητα οπλοχρησίας, μάλλον χρήσης του όπλου μέσα στις φυλακές. Ολοκληρώνεται, παρακαλώ. Αυτό το νομοσχέδιο πραγματικά είναι και αντισυνταγματικό και μας πληγώνει σαν δημοκρατία. Και πιστεύω ότι, όπως έχουμε πει όλοι, όχι μόνο πρέπει να αποσυρθεί, πρέπει να αποσυρθεί πάραμφα. Θα το κάνουμε εμείς όταν έρθουμε στην κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία. Έγινε αλλαγή. Κυρία Φωτίου. Κύριε Πρόεδρε, ήταν μια δύσκολη συνεδρίαση απόψινη. Ένα νομοσχέδιο εξαιρετικά ευαίσθητο. Έχω πλήρη συνείδηση ότι...